Φίλοι μου, γεια σας. Κυριακή σήμερα, 2 Ιουνίου. Φίλοι μου, βγήκε απότομα το καλοκαίρι, Η ώρα είναι 4 παρα 10, θερμοκρασία είναι γύρω στις 34-35 βαθμούς. Πω, δεν ξέρω τι μας περιμένει αυτό το καλοκαίρι. Εύχομαι να κυλήσει όσο πιο ομαλά γίνεται. Και αφού έκανα την όμορφη μου διαδρομή στα όμορφα Τζουμέρκα, ανεβαίνοντας από τη γέφυρα Τζαρί για Ροδαυγή, στο αριστερό σας χέρι, ανεβαίνοντας και όχι κατεβαίνοντας είναι στο δεξί σας, υπάρχει και ένας πάρα πολύ όμορφος οικισμός. Είναι οικισμός, πείτε το πως θέλετε. Είναι ο οικισμός της Αγίας Μαρίνας, ο οποίος ανήκει στο χωριό της Κούπας. Ένας οικισμός ο οποίος, όσο παράξενο και να σας φαίνεται, είναι ζωντανός. Φίλοι μου, έχει ζωντάνια. Πραγματικά, έχει ζωή. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Έχω γνωρίσει αρκετά παιδιά από αυτόν τον όμορφο οικισμό, συνοικισμό. Πείτε το όπως θέλετε, μικρή σημασία έχει. Εδώ, φίλοι μου, το ξεχωριστό κομμάτι σε αυτόν τον όμορφο οικισμό, συνοικισμό της Κούπας, την Αγία Μαρίνα, είναι ότι εδώ κάτω δεξιά βρίσκεται και το ομώνυμο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας. Ανήμερα της εορτής της γίνεται ένα από τα καλύτερα πανηγύρια εδώ της περιοχής, όπως μπορείτε να καταλάβετε, γι' αυτό κιόλας το λέω. Εδώ δεξιά μου είναι και ο εξοραϊστικός και πολιτιστικός σύλλογος, το διοργανώνει εδώ με τη βοήθεια όλου του κόσμου, εννοείται. Γίνεται πραγματικά ένα από τα καλύτερα πανηγύρια εδώ της περιοχής. Εδώ, φίλοι μου, βρίσκεται και ιερός ναός της Αγίας Μαρίνας, ο οποίος βλέπετε έτος ανεγέρσεως, μόλις έβαγα κάτι πατατάκι και έχουν κολλήσει, 1976, δωρητής οικοπαίδου Ιωάννης Γεωργίου Μιλωνάς. Γίνεται λίγο χαμός. Είμαι καλεσμένος για φέτος. Ευελπιστώ να πάνε όλα καλά, Θεού θέλοντος, να καταφέρω να έρθω, φίλοι μου. Μακάρι. Εδώ αριστερά, όπως μπορείτε να δείτε, είναι και το παλιό δημοτικό σχολείο. Για χαρά! Βλέπετε τι εννοώ, έχει ζωή, Το καταλάβατε, ελπίζω. Γεια σας. Τι είναι αυτό? Από πού είσαι, Δήμο? Εγώ είμαι από το Δήμο Πρέβεζας. Καμία σχέση. Τι βόλτες εδώ? Βόλτα, ναι. Αυτό κεραία είναι αυτό? Όχι, αυτό είναι κάμερα, όπου αυτή τη στιγμή είναι σε δράση, γράφει κανονικά. Τι γράφει? Με λίγα λόγια, σας έχει γραμμένο σε κάμερα αυτή τη στιγμή. Γράφω αυτά εδώ που βλέπω, τα όμορφα. Λέω για το πανηγύρι που γίνεται κάθε χρόνο. Το ξέρω. Είμαι καλεσμένος από τα κορίτσια, από τον εξοραστικό σύλλογο. Οπότε, Θεού θέλοντος, αυτό λέω και στο βίντεο, θα έρθω. Ελπίζω να τα καταφέρω. Είναι ωραία, μην το ξεκάει. Για πάνω, για πνεύματος. Μιλάτε για φανερωμένη, ναι. Συναγία Τριάδα. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Έτυχε χτες, λέω. Τι είπα. Πέρσι κατά λάθος δεν πήγα. Η παραμονή είναι και ωραία. Αλήθεια, Ναι, ναι. Είναι πολλά. Πέρυσι έζησα στο έπακρο. Στην μηχανή που έχει τσακα-τσακα. Ναι, εννοείται, μα δεν έχω πρόβλημα. Εγώ έρχομαι συνέχεια. Είμαι ένα που ταξιδεύει συνέχεια στα Τζουμέρκα. Αν, αν έρθουν τα κορίτσια από εδώ, από τον εξοραϊστικό, πες τους, πέρασε ένας Βρετός Χρήστος από Πρέβεζα, ναι, και μας έγραφε. Ναι. Μας έγραψε κυριολεκτικά. Ναι. Έγινε. Γεια. Καλό μεσημέρι, γεια σας. Να είστε καλά. Αυτά είναι τα ωραία, φίλοι μου, από τα χωριά που δεν τα αλλάζω με τίποτα. Αυτή η απλή γνήσια επαφή με τον κόσμο. Αυτό είναι το χωριό. Ότι ακόμα υπάρχουν άνθρωποι. Κάτι που στις πόλεις, δυστυχώς, τίνει να εξαφανιστεί.
Εύχομαι να μην γίνει ποτέ, αλλά για να δούμε, φίλοι μου, αν όλα πάνε καλά θα έρθω μια βολτίτσα. Ανήμερα της εορτής της Αγίας Μαρίνας. Sorry, τώρα σας ξανακαταγράφω πάλι το πίσω της διαδρομής, αλλά είναι όντως τόσο ωραίος οικισμός, το βλέπετε, τόσο ωραία μαζεμένος μέσα στο πράσινο. Αν συνέχιζα κάτω κάτω από την εκκλησία, να ξέρετε, εκεί πάμε και στην όχθη του Αράχτου ποταμού. Εκεί, φίλοι μου, είναι και τα σύνορα Σκούπας με Ροδαυγής. Τα είχα περάσει μια μέρα περνώντας ένα μικρό ρέμα. Αυτά, φίλοι μου, ήθελα να σας το πω αυτό, αφιερωμένο αυτό το βιντεάκι στις φίλες μου από τον Εξοραϊστικό Πολιτιστικό Σύλλογο Αγία Μαρίνας Σκούπας, πρώην Δήμου Ξηροβουνίου. Έλα, το βρήκα. Πήγα να πω Ξηρομέρο, μου κόλλησε εκεί το μυαλό. Νυν Δήμου Άρτας. Αυτά, να είστε καλά. Γεια σας.